Οικονομία. Ναι, μήπως επειδή τόσες μέρες συζητάμε συνεχώς για τον Σκοπιανό, να αλλάξει έτσι, λίγο, να πάμε λίγο στα της οικονομίας. Να το ελαφρύνουμε. Δεν θα σας πω, φτάσαμε να συζητήσουμε για την οικονομία, να το ελαφρύνουμε. Δεν θα σας πω ότι διαβάζω, θα το διαβάσω σε λίγο. Δεν ντρέπομαι να το διαβάσω. Μα τώρα αυτό είναι, πώς το λένε, συνθήκη. Να δώσω τίτλο. Να δώσω τίτλο. Δώσε. Τέλος εποχής στη Φόρμουλα 1. Αποσύρονται οι καλονές grid girls από τις πίστες. Μα πέταξε τελείως εκτός, έτσι δεν υπάρχει. Συγγνώμη, συγγνώμη που ζήτησα να το διαβάσεις. Συγγνώμη, εγώ είπα να το διαβάσεις. Αυτά θα μπορούσες ίσως να τα πεις με το δρυμόνα στο τέλος. Τι να κάνω. Σε λίγο. Σε λίγο, λοιπόν, αφού μιλάς για φόρμουλα, θα δούμε τα ελαστικά μας και τις νέες τεχνολογίες. Για αυτό ακριβώς πάμε. Να βάλουμε. Να οδηγούμε, μου λέει εδώ τώρα ο αρχισυντάκτης, δεν ξέρω, θα δούμε, θα μας πει ο συνάδελφος ο Νίκος ο Κορόβιλας, να σκάσει το λάστιχο και να ξανακολλήσει ναι, μόνο του. Ακριβώς. Να, τι λέτε. Να μην μείνει από λάστιχο. Δεν πήρα μαθαίνει και πράγματα ερχόμενες δεν εδώ. Δεν μείνει από λάστιχο, συνεχίζει αυτό. Μας το είπε ο Κορόβιλας. Δεν κλατάρει, λέει. Δεν κλατάρει. Δεν κλατάρει. Θα το δούμε κιόλα. Υπάρχει. Θα κάτσω εδώ. Θα κάτσω εδώ. Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε φέρει για άλλο λόγο εδώ. Για πείτε, για πείτε. Μήπως να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε τι γίνεται με την οικονομία. Πολύ αισιόδοξο το βλέπουμε τον κύριο Τσακαλώτο. Έτσι, έχει δώσει και αυτή τη συνέντευξη. Λέει για καθαρή έξοδο. Δεν θα χρειαστούμε επιστολιπτική γραμμή. Και, εν πάση περιπτώσει, σχεδιάζονται και κάποιες έξοδοι με ομόλογα 7 ετή. Πότε είναι αυτά, πότε, για πότε τα έχουμε δρομολογημένα, για να μαζέψουμε και το λεγόμενο μαξιλάρι. Το αμέσως επόμενο διάστημα. Εγώ παρατηρώ από τη συνέντευξη του Τσακαλώτου στο Reuters ότι επανέρχεται. Μπαίνει για πρώτη φορά τόσο επιτακτικά και καθαρά. Δηλαδή, φάνηκε πάρα πολύ σίγουρος ότι πάμε για καθαρή έξοδο, αποκλείοντας και την πιστοληπτική γραμμή. Και νομίζω ότι βασίζεται πάνω σε δύο στοιχεία, σε δύο κύρια στοιχεία. Το ένα είναι η πτωτική πορεία και των ομολόγων, αλλά και η πτώση των ενεργών γραμματείων του δημοσίου που εκδόθηκαν χθες από το 1,60 στο 1,16 και το επταετές το οποίο έρχεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα, αυτό που αναφέρεσαι. Που θα αποφέρει 3 δις, που θα είναι η επόμενη έκδοση της Ελλάδας στις αγορές, φαίνεται πως θα κινηθεί το επιτόκιο του κάτω από 3%, έστω και οριακά. Πράγμα που σημαίνει ότι με δεδομένη και την πτώση των ομολόγων του δεκαετού κτλ., ότι δημιουργείται μια κατάσταση βεβαιότητας στην ελληνική οικονομία και παράλληλα, ο κ. Τσακαλώτης είπε ένα βασικό πράγμα χθες, ότι από το τέλος του μνημονίου και έπειτα, η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα, θα επιχειρήσει να φτιάξει ένα πρόγραμμα κοινωνικό πάνω στους δικούς της άξονες και τη δική της κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει, με την ιδιοκτησία του κτλ. Η πτώση των ομολόγων σημαίνει αυτόματα ότι η Ελλάδα κερδίζει ένα ποσό, δηλαδή περίπου στα 100 εκατομμύρια θα είναι αυτό από το επταετές, από την πτώση του κόστου δανεισμού, που αυτό το ποσό θα μπορεί κατευθείαν να μετακινηθεί στην κοινωνική πολιτική. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι ο κύριος Τσακαλώτος χθες βγήκε με τέτοια σιγουριά και τέτοια βεβαιότητα και δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι αυτό. Ότι και αποκλείοντας όλα τα σενάρια για την πιστοληπτική γραμμή που εδώ και καιρό παίζουν και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Στουρνάρα, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε, δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι αυτή η διαδικασία, θα έχουμε μια πολύ πιο σαφή εικόνα για το πώς η Ελλάδα προχωράει για την έξοδο και το πώς χτίζει τις βάσεις για την μεταμνημονιακή εποχή. Ναι. Εντάξει, είπε κιόλας ότι θα έχουν ένα πρόγραμμα που θα είναι δικιά τους ιδιοκτησία. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει βγει ο κύριος Βίζερ και δεν ξέρω αυτή η δήλωση τελικά αν είναι κολακευτική για το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα μνημόνια και την εκτέλεσή τους. Γιατί είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά και αυτή η κυβέρνηση τα προχώρησε και τα έκανε. Αυτό τώρα είναι σε συζήτηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρητικά για να προχωρήσεις και να βγεις από αυτή την κατάσταση και να κλείσεις τις αξιολογήσεις και αυτό. Θα το έλεγα κι αλλιώς. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ικανή κυβέρνηση. Να προχωρήσει αυτά που ζήτησε, αυτά που συμφώνησε. Εγώ αυτό που διάβασα τον κύριο Βίζερ και καταλαβαίνω σε ένα βαθμό είναι ότι αυτό που είπε είναι πως καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν υιοθέτησε το πρόγραμμα και γι' αυτό καθυστέρησε και τράβηξε η λιτότητα κτλ. Αλλά αυτή η κυβέρνηση είναι αποτελεσματική. Ναι, είπε αυτό. Ο κύριος Βίζερ ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν ανέλπιστα μόνο τον τελευταίο χρόνο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια μνημόνια λέει είχατε, αλλά μόνο τον τελευταίο χρόνο βελτιώθηκαν ανέλπιστα. Αυτό όμως δεν το συνέδεσε με την βαθιά τομή στην κοινωνία. Αυτό λέει είναι έργο των πολιτικών της κάθε χώρας. Άλλο αυτό, ναι. Δηλαδή, όταν μπήκαμε στα μνημόνια και άρχισαν τα σουτ να φέρουν οι δανειστές, το θυμόμαστε όλοι ότι έλεγαν θα σας κάνουμε κανονική χώρα. Δεν έλεγαν θα σας φτιάξουμε την οικονομία. Θα σας κάνουμε κανονική χώρα, είστε στα πάντα λάθος. Τώρα που το πράγμα γυρνάει, λέει, αν έχετε ατέλειες,
ξαναρίχτε τα στους πολιτικούς σας. Μην βρίζετε εμάς τους ξένους. Και κολλάστε πολύ κύριε Σακαλώτος ότι το επόμενο πρόγραμμα της χώρας από το Σεπτέμβρη και έπειτα θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο η κυβέρνηση θα πάρει την ιδιοκτησία πλήρως. Ελπίζω οι κυβερνήσεις από εδώ και πέρα να μην έχουν δικαιολογία Τρόικας. Όλες οι κυβερνήσεις. Και αυτοί που είναι τώρα και μετά. Βέβαια, αυτό είναι βασικό. Γιατί και εκεί θα μπορείς να κρίνεις κιόλας. Να κάνεις δουλειά τους. Εκεί θα μπορείς να κρίνεις κιόλας. Το ερώτημα παραμένει βεβαίως. Τι περιθώρια θα υπάρχουν μετά τον Αύγουστο. Πες την καθαρή, την έξοδο, μην την πεις καθαρή. Δεν αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό. Αυτό που αφορά τον κόσμο είναι από ένα σημείο και μετά και η τσέπη του. Και αν η τσέπη θα αδειάζει, δηλαδή με κάθε έτσι μισθολόγιο θα λες. Από πού κόπηκε αυτό το μήνα πάλι νέο ποσό, ή αν θα μπαίνει κάτι παραπάνω. Ναι, αυτό είναι που είπα και πριν, ότι πολλοί λένε ότι οι μεγάλοι οικονομικοί δείκτες και η κουβέντα για τη μεγάλη εικόνα της οικονομίας δεν αφορά την κοινωνία. Αλλά δείτε ότι αυτό που έλεγα και πριν, ότι αν το κόστος δανεισμού συνεχώς μειώνεται, αυτόματα υπάρχει ένα ποσό το οποίο θα μπορεί να διατεθεί στην ελληνική κοινωνία. Από εκεί πέρα είναι ακριβώς θέμα πολιτικής βούλησης και θέσης της κυβέρνησης. Είναι και τα πλεονάσματα όμως που είμαστε δεσμευμένοι και για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή το λένε και οι ίδιοι οι υπουργοί της κυβέρνησης ότι δεν είναι παράδεισος εύκολο, μετά. Δεν είναι εύκολο. Δεν θα ανοίξουμε και θα βρεθούμε στη γη της επαγγελίας. Αλλά σίγουρα χωρίς επιτροπία. Αλλά σίγουρα σε επιτροπία το περιθώριο κινήσεων για μια κυβέρνηση είναι πολύ πιο μεγάλο. Και πολύ πιο ευρύ. Έχει αποσαφινιστεί τι εποπτεία θα έχουμε όμως, διότι έχουν πει επίσης ότι η Ελλάδα, επειδή έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσό στο δανεισμό, ενδεχομένως να έχει και κάποιους όρους που να είναι πιο στενοί. Αυτό που συζητάμε στο Υπουργείο Οικονομικών και νομίζω ότι εκεί θα κινηθεί στο τέλος, είναι ότι η Ελλάδα θα μπει σε μια εποπτεία μιας κανονικής χώρας Ευρωζώνης, αυξημένη όμως εποπτεία όσον αφορά μέχρι να πληρωθεί το μεγάλο δάνειο. Αλλά αυτή η εποπτεία δεν σημαίνει επιβολή πολιτικών και δεν σημαίνει αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα, ότι για να υπογραφεί ας πούμε, το κάθε έγγραφο σε ένα Υπουργείο θα πρέπει να περάσει από την άδεια Τρόικα. Ναι. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα της ανεργίας που βλέπουμε πάλι τα στοιχεία. Οι νέοι ρεκόρ. Κάτω των 25. Όχι, έκανε ρεκόρ. Έκανε ρεκόρ η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Στην πτώση της ανεργίας. Έκανε ρεκόρ στην πτώση της ανεργίας. Ναι, αλλά είμαστε πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είμαστε ακόμη υψηλό. Είναι ένα τεράστιο στίχημα. Το ποσό της ανεργίας των νέων. Δηλαδή, νομίζω εκεί θα κριθεί η κυβέρνηση, αν δηλαδή δεν πάμε σε εκλογές πριν τη λήξη της θητείας, ότι μέχρι να λήξει η θητεία της κυβέρνησης θα κριθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι της ανεργίας των νέων και στο κομμάτι της επαναφοράς εργασιακής κανονικότητας. Να το γυρίσω αλλιώς εγώ. Εγώ δεν θέλω να ξέρω αν θα κριθεί η κυβέρνηση με βάση την ανεργία. Θέλω να σταματήσει αυτή η ενεργία, αλλιώς δεν θα γίνει χώρα αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δεν θα γίνουμε χώρα. Αν υπάρχει 20% ανεργία, δεν θα γίνουμε κανονική χώρα. Όσο και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν θα γίνουμε. Και εδώ μια παρατήρηση ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε, ας πούμε, ότι η ανεργία μειώνεται αν κανονικοποιηθεί μια κατάσταση ελαστικών σχέσεων και part-time και ούτω καθεξής. Και 500 άρικο. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι δείκτες. Παρ' όλα αυτά, η μείωση της ανεργίας έστω στους δείκτες είναι μια κινητικότητα. Είναι μια κινητικότητα και θετική. Και εντάξει, υπάρχει μια κατάσταση η οποία έχει βελτιωθεί αρκετά όσον αφορά, ας πούμε, την εργοδοτική παραβατικότητα. Δηλαδή, οι έλεγχοι που έχει κάνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι πάρα πολύ εντατικοί και έχουν πέσει και πάρα πολλά πρόστιμα και σε μεγαθύρια. Επομένως, νομίζω ότι αυτό θα είναι το στίχημα της κυβέρνησης. Το χρέος τροχοδρομείται, δηλαδή οι κουβέντες που είχε στον Ταβός και με τον Μοσκοβισή και με τη Λαγκάρ ο Αλέξης Τσίπρας δείχνουν μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά και με ένα ταμείο το οποίο το διεκδικεί ούτως ή άλλως, αλλά έτσι, και τη θέση του και τη στάση του δεν την ξεκαθαρίζει. Εξω ταμείο τώρα. Η πρόταση από ό,τι φαίνεται πηγαίνουμε, δηλαδή να συνδέεται. Τη σύνδεση με την ανάπτυξη. Θα δούμε πια στην ουσία τι σημαίνει αυτό το γαλλικό κλειδί που πέρσι μας ταλαιπώρησε τόσο πολύ για να καταλήξουμε. Η σύνδεση δηλαδή του χρέους με την ανάπτυξη. Το ταμείο θα πρέπει επίσης να δούμε επιτέλους ποια στάση θα πάρει. Δείχνει ότι αναμένει μια δέσμευση τη βιωσιμότητα του χρέους προκειμένου να μπει στο πρόγραμμα. Ξέρεις, επειδή ο άλλος σου δεν είναι υποχρεωμένος να καταλάβει τη σύνδεση με τη ζωή του. Μόνο πόσο πιο απλά γίνεται. Το γαλλικό κλειδί θα μας οδηγήσει να ανοίξουμε και γαλλική σαμπάνια, ή δεν πάει έτσι το πράγμα. Σαμπάνια, δηλαδή, σε κατευθείαν. Ναι, ρε παιδί, ένα κρασί, ένα μερλό. Το λέω ότι θα είναι μια λύση η οποία θα έχει ένα άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη, ή απλώς το διευθετεί τα οικονομικά μεγέθη ώστε να μπορείς να πας σε μια κανονικότητα. Εντάξει, τώρα οι μαξιμαλισμοί δεν είναι καλοί και στην πολιτική ανάλυση και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία. Νομίζω ότι να μιλάμε για άμεσο αντίκτυπο είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά σίγουρα
δημιουργεί ένα δεδομένο που λέει ότι το χρέος θα πληρώνεται με βάση την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα πρέπει να έχει καθρέφτισμα στα της κοινωνίας, στον κοινωνικό μισθό, στην κοινωνική πρόνοια. Είναι δεδομένο στο τέλος ότι εμείς κάναμε αυτά που μας λέτε τόσα χρόνια. Κάντε και εσείς αυτό που υπόσχεστε. Ένα βήμα μπροστά να προχωρήσει η κατάσταση. Νομίζω θα ξεκλειδώσει και στο κομμάτι της κοινωνίας, αλλά και στο κομμάτι του ότι θα φτιάξει ένα πια πολύ σίγουρο και πολύ ασφαλές επενδυτικό πεδίο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Σε Σκοπιανό, σε συλλαλητήριο. Κάτσε να δεις μετά τι θα κάνεις και με το λάστιχο. Το ρωτάνε σε όλες τις τηλεοράσεις σήμερα. Ναι, όλοι ρωτάνε. Όχι, όχι. Σε συλλαλητήριο που ηγείται ο Ηλίας Κασιδιάρης που είπε στη Βουλή για στρατόπεδα συγκέντρωση σε όσους είναι προδότες όταν κάνει κυβέρνηση. Τον παρέβησε ο κύριος Βούτσης στην Επιτροπή. Και σφαίρες λένε και σφαίρες. Τώρα είπαν και σφαίρες κάπου. Κυκλοφορεί ένα βίντεο. Το οποίο απειλεί με σφαίρες. Δεν είναι ότι οι εθνικιστές όσοι συμμετέχουν. Έχω φίλους που θα πάνε. Ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπαίνουν κάτω από αυτή την ομπρέλα. Οι περισσότεροι σίγουρα, αλλά έχει μια σημασία και το ποιος διοργανώνει και το σε ποιο κάλεσμα ανταποκρίνεται ο κάθε άνθρωπος. Επειδή εμείς μιλάμε και δημόσια, δηλαδή δεν τα λέμε μόνοι μας στο σπίτι μας και είμαστε και η κρατική τηλεόραση, μας στέλνουν πολλά μηνύματα στο ότι γιατί τα πακετάρετε όλα και τα τσουβαλιάζετε όλα, ότι όλοι ανήκουμε σε ακροδεξιά ή ότι ο στόχος μας είναι, ας πούμε, να κατέβουμε κάτω. Και άλλη μια ανεπαθητική προσέγγιση βλέπω στα μέσα κοινωνική δικτύωση που λέει: δεν με νοιάζει λέει, αν είσαι δίπλα στον ακραίο. Αφού ανέχεσαι όμως να είσαι δίπλα του, το ίδιο είσαι για μένα. Γιατί πηγαίνεις με τον ακραίο. Για μένα είναι απόλυτα υγιές η κοινωνία να βγαίνει στον δρόμο και να διεκδικεί και να διαμαρτύρεται. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα τη Θεσσαλονίκη που το blog τη Χρυσή Αυγή από το πλήθος μαζεμένο, δεν λέω όλο το πλήθος αλίμονο, δεν μιλάμε για όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν, χειροκροτήθηκε, πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να μας προβληματίσει, διότι μπορεί ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ένα κομμάτι της κοινωνίας και το απασχολεί πραγματικά και αγνά και με έναν αγνό πατριωτισμό, ας πούμε. Και με ένα αίσθημα ενδεχομένως αγανάκτησης. Και με ένα αίσθημα αγανάκτησης, σίγουρα. Δεν πρέπει αυτός ο κόσμος να μπει κάτω από τη σημαία του φασισμού, ο οποίος πάει να σηκώσει κεφάλι. Και να μην το χαρίσουμε, πάει εμείς. Να σηκώσει κεφάλι, ακριβώς. Πάει να σηκώσει κεφάλι πάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι εθνικό, το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο απασχολεί πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Πάντα, θα πρέπει η ίδια κοινωνία να αποκλείσει το φασισμό. Σε αποχαιρετήσαμε πριν από 3 λεπτά. Δεν πειράζει, δεύτερο φινάλε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σου, Σπύρο. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ και το FBI. Γιατί έχει ξεσπάσει κόντρα, Δημήτρη, από εκεί καλημέρα. Τι περιμένουμε τώρα την αποτέλεσμα.